Ακούς το όνομά σου από δεκάδες αεξίδες, τα 91 σου. Ποια τιμή και δόξα, ε! Γεια σας, παιδιά! Να είστε όλοι καλά, παιδιά! Με την νίκη, με τον Άρη, με την νίκη, με την νίκη! Το είδες? Εκεί πάνω είναι, νάτι, η αφίσα σου. Πάνω, εκεί ψηλά. Νάτι, εκεί, τη βλέπεις? Α, ναι, ναι. Α, παραλίστη. Στις τέσσερις κολόνες, ναι. Είδες? Αυτό θα μείνει αιώνια τώρα. Και πέρα αυτή ποιοι είναι? Όσο, ναι. Για πες μου τώρα, θυμάσαι τίποτα μέσα στο γήπεδο? Τίποτα. Τα γκολ που έβαζες, τίποτα δεν θυμάσαι? Αφού είναι όλο, ολοσιερός, όλο το έχουν χαλάσει και πάρα καινούργιο, από πού είναι το θύμα μας? Το είδες αυτό που σου φτιάξε ο Μελισανίδης? Ποιο? Αυτή η φωτογραφία που σου βάλε εκεί πάνω, ο πρόεδρος. Α, εδώ. Ναι. Α, θα έχει και όλους, ε. Ναι. Και τις τέσσερις γωνίες θα έχει. Ναι, ναι. Κούκλος, κούκλος. Ε, φοβερό γήπεδο. Πολύ γήπεδο. Για φαντάσου να παίζεις εδώ μέσα, ε. Τι θα έκανες? Θα τους έκανα αληθή. Τι να κάνω. Κακούργα γειτόνισσα. Κοίτα αυτό εκεί, ε, που θα μείνει. Πού? Για πες, πες κάτι. Για από εκείνο, που, τη φωτογραφία σου εκεί που θα... Και σε έχει κάνει και ωραίο, είσαι ωραίος κιόλας. Ωραία, ωραία είναι. Μπράβο, συγχαρητήρια στο Μελισανίδη που κατόρθωσε να πάρει την ΑΕΚ. Και όχι κάνει... μόνο να την πάρει, αλλά κάνει και αυτό που κάνει το έργο. Μπράβο, συγχαρητήρια. 18. Τη θυμάσαι 18, Θύρα, σε επισήμους. Ο Μελισανίδης θα ξέρει όλα να τα κάνει. Αυτός είναι που θα σώσει την ΑΕΚ, που θα την κάνει πρωταθλήτρια. Και στην Ευρώπη θα πάει. Μπράβο του. Μπράβο του. Θα θυμάσαι εδώ που ερχόσουνα στις 18, που έμπαινες. Πού είναι? Από εδώ μέσα, μπαίναμε και ήταν η 18 Θύρα. Μάλιστα. Ε? Ναι, ναι, ναι. Ναι, εδώ. Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα είναι Κυριακή, Κυριακή 31 Οκτώβρη, τελευταία μέρα του Οκτώβρη. Για μένα, προσωπικά, έχει έρθει η ζωντανή ιστορία της ΑΕΚ. Δεν είναι άλλος παρά ο κύριος Κώστας Νεστορίδης, που δακρυσμένος βγήκε μέσα από την Αγία Σοφιά, πήγε και είδε το ικρίωμα, τον πυλώνα που έχει ζωγραφιστεί με το γιο του, το Γιώργο. Κύριε Κώστα, σε λέω δακρυσμένο, δύο κουβέντες, το τι είδες μέσα. Χωρίς συγκίνηση, μη μου κλάψεις. Δεν μπορώ. Μη μου κλάψεις. Δεν μπορώ. Πάρε το χρόνο σου, πάρε το χρόνο σου. Συγκινήθηκα πολύ με τόνο που είδα το γήπεδο. Συγχαρητήρια τον κύριο Μελισανίδη που έφτασε σε αυτό το σημείο. Χαρεί ο κόσμος όλος, βλέποντας ένα γήπεδο τεράστιο που δεν έχει ούτε η Ρεάλ, ούτε η Ρεάλ δεν έχει. Μη μου συγκινήσει, μη μου συγκινήσει. Όταν σε πήγε ο Γιώργης στον πυλώνα και σε κάθισε στην καρέκλα, εγώ όπως ξέρεις διοργανώνω αυτό που σου είπε ο γιος σου. Έτσι, θέλουμε όλοι οι αεξίδες να βοηθήσουμε τη ζωντανή μας ιστορία. Λοιπόν, είδες δεν πήγα μέσα. Δεν θέλω να δίνω το κακό παράδειγμα ότι στο εργοτάξιο μπαίνει ένας που δεν έχει σχέση. Λοιπόν, πάμε κατά σένα. Εκεί που κάθεσαι στο καρεκλάκι σου, το κίτρινο. Στο κίτρινο κάτσε εσύ στο μαύρο. Δεν είχε καρεκλάκι. Δεν είχε καρεκλάκι. Συνορθίον σε βάλανε. Αγάμω τα φάσανε. Όπου ήθελα να το κάνω. Όπου ήθελε έκατσε. Λοιπόν, και αγνάτεψε τον εαυτό σου. Σε νεαρή ηλικία, γύρω στα 25 είναι η φωτογραφία. Πόσο γνωρίζουν, θυμάσαι? 25-26. Πόσα γκολ είχε βγάλει μέχρι τότε? Πού να θυμάσαι, ε! Πόσες είχες ματώσει? Κάθε χρόνο. Ναι. Πρώτο σκόρο. 30 γκολ. Κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Καταλαβαίνεις πόσα γκολ είχα βάλει. Ναι. Και ίσως ο κόσμος εκτίμησε αυτό ότι δεν ήμουν ένας
που έτυχε να βάλω 5 γκολ παραπάνω από τους άλλους. Εγώ ήθελα να είμαι... Εγώ δεν θέλω να φτάσει κανένας, ναι. Και παρακαλώ να μπορέσει να με περάσει, ναι. Για να πάω να του δώσω συγχαρητήρια. Είσαι άρχοντας, είσαι άρχοντας, είσαι δοτικός, είσαι ο Κούρας των Νεστορίδης. Είσαι η ζωντανή μας ιστορία, γι' αυτό πρέπει όλοι να κάνουμε τα δέοντα. Για πες μου τώρα, τώρα που έχεις στάσει ηλικία, πες μου την ηλικία σου κύριε Κώστα. 91. Είσαι 91 χρονών, έτσι. Πέρασες και πίκρες και χαρές και δόξες, έτσι. Απ' όλα. Απ' όλα. Και φτάνουμε τώρα στο διατάφτα. Πού σε βρίσκουμε αυτή τη στιγμή. Πού με βρίσκουμε. Ναι, 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 ναι. Εκτός στην Καλλιθέα, τι κάνεις εκεί πέρα. Εκεί είχα ένα... Είχες, στον Αόριστο. Προποτζίδικο. Ένα προποτζίδικο. Το οποίο τι έγινε από το προποτζίδικο, κύριε Κώστα. Το παραδώσαμε. Μας το πήρε ο Παπ. Πίσω. Για χύψη λόγους που δεν είναι του παρόντος, ο Παπ έκανε μια κίνηση και σας πήρε την άδεια. Και πώς θα βγάζουμε, κύριε Κώστα, τώρα, οικονομικά. Πώς θα βγάζουμε. Με μία σύνταξη. Πολύ με μία σύνταξη, Γιώργο, για πες και εσύ λίγο. Με μία σύνταξη, 480. 480 περνάς το μήνα. Πού να ζήσεις. 1200 θέλω ιδιαίτερα φωτιστήρια τα παιδιών. Πού να ζήσεις. Η γυναίκα μου, ναι. Μόλις βγαίνει, ναι. Της λέμε να μην πάρεις τίποτε αφού χρωστάμε. Λοιπόν, όλους από εκεί και πέρα πέφτει η λέσχη φίλων ΑΕΚ να μπορούσουμε να βοηθήσουμε τον κύριο Κώστα. Μακάρι. Μακάρι. Λοιπόν, η μπάλα στα χέρια όλων των ΑΕΚΖΙΔΟΝ θα διοργανωθεί μια ειδική εκδήλωση για τον Έστορα όλων των Ελλήνων, όχι των ΑΕΚΖΙΔΟΝ, όλων των Ελλήνων που σε αυτή την ηλικία είναι σε μια δύσκολη στιγμούνα της ζωής του. Αν δεν είμαστε ΑΕΚ, τι να κάνουμε. Όλη βοήθεια στον κύριο Νέστορα και κατακλείδι το κήπεδο. Πάμε κατά το κήπεδο. Πες μου, θύμησες, μια θύμησή σου μεγάλη. Κάνα γκολ καλό εδώ πέρα που έβγαλες. Ένα έβγαλα. Ναι, ένα που θυμάσαι. Όχι με το τραγούδι, κάτι άλλο. 13 γκολ από κόρνερ. 13 γκολ κατευθείαν. Οι τερματοφύλακες που ήταν. Πώς κάνανε, παιδιά. Αυτά που έδινα. Ναι. Α, έδινες κιόλας. Βέβαια. Δεν ήσουν μονοφαγάς. Όταν εγώ είχα φτάσει. Κοίταγα πώς θα βγάλω τον Παπαϊωάννη. Το Μίμη. Το Μίμαρο. Τη φιλιά μου και την αγάπη μου. Όπου βρισκόταν, πέταγα την μπάλα και έβαζε με. Κεφάλι. Με τα πάντα έβαζε με και με τον νόμο. Ναι. Δικό σου θέλω ένα γκολ δικό σου. Τελειώνουμε. Ένα γκολ δικό σου. Ένα. Ένα που θυμάσαι. Που είναι βαριά στη μνήμη σου. Να, δεν θυμάμαι ένα. Πόσα γκολ έχει βάλει. 200. 200. Τόσο, 260 τόσο. Όχι, 250. Ο Μάρος πώς τα έχει βάλει. Εκείνος τα βάλε, είχε μόνο 5. Έχουν μετρηθεί μόνο οι 4 επαγγελματικές. Α, επαγγελματικές. Έτσι, ήταν κατάλαβα. Κατάλαβα, κατάλαβα. Τεχνικά δεν μετριούνται. Λοιπόν, βλέπετε παιδιά τη συγκίνηση ενός 91χρονου ανθρώπου. Και αυτός ο άνθρωπος δεν είναι άλλος. Βλέπετε, παιδιά, έχουν μαζευτεί κόσμο για να δούνε ποιον, τον τεράστιο Κώστα Νεστορίδη. Και εμείς θα τον αφήσουμε έτσι. Για το γήπεδο, μετά εσείς. Τώρα είναι ο κύριος Νεστορίδης, λοιπόν. Κύριε Νεστορίδη, έχετε την αγάπη, την απεριόριστη από όλο τον κόσμο της ΑΕΚ και να ξέρετε, ο κόσμος της ΑΕΚ ποτέ δεν ξεχνάει. Μπορεί κάποιοι να ξεχάσουν, αλλά ο κόσμος ο αγνός της ΑΕΚ ποτέ δεν ξεχνάει και θα το δείτε σε λίγες μέρες. Να δείτε, να σας πω ένα ιστορικό. Πάμε ένα ιστορικό. Πάω στην αγορά. Στην Αθήνα, στην αγορά. Και οι γυναίκες, ακούω παιδιά, οι γυναίκες. Ναι, σ' αγκαλιάζουνε. Αυτό. Ναι. Ηθική ανταμοιβή. Αυτό είναι που ζητάει ο κάθε έτοιμος άνθρωπος. Την ηθική ανταμοιβή. Αυτό. Όχι την ηλική. Την ηθική. Αυτό. Και από Αθήνα είσαι όχι πλούσιος, είσαι μεγιστάνας. Δισεκατομμυριούχος. Άντε. Λοιπόν, με τον Γιώργο, το γιο του, εδώ το γενιοφόρο, ο κύριος Κώστας Νεστορίδης και όλο το τιμόνο των ηλικιών, εδώ βλέπετε παιδιά, όλες οι ηλικίες να δουν αυτό το τεράστιο. Τον Κώστα τον Νεστορίδη, τον Έστορα όλων των ΑΕΚΖΙΔΟΝ. Εύχομαι μέσα από το βίντεο να αρχίσετε παιδιά να καταλαβαίνετε ότι πρέπει να είμαστε πάνω απ' όλα άνθρωποι. Και τι άνθρωποι. Άνθρωποι που βοηθάμε τον πλησίον μας και δει τον κύριο τον Νεστορίδη. Λοιπόν, την καεκάρα με την νίκη σήμερα με τον Άρη, θα πας σήμερα στον αγώνα. Θα πας. Αν δεν πας, εσύ ποιος θα πάει. Αν δεν πας, εσύ ποιος θα πάει. Αυτό είναι και το καλύτερο. Κλείνουμε. Να είστε όλοι καλά, αδέλφια. Την καεκ.
Ακούς το όνομά σου από δεκάδες αεξίδες, τα 91 σου. Ποια τιμή και δόξα, ε! Γεια σας, παιδιά! Να είστε όλοι καλά, παιδιά! Με τη νίκη, με τον Άρη, με τη νίκη!